Εδώ μου είπε να τον περιμένω. Τι να κάνει άραγε στο ξενοδοχείο ο μυστήριος. Τουλάχιστον το αφεντικό, παρά τις ιδιοτροπίες του, διαλέγει ωραία αυτοκίνητα. Όπως αυτή η Bentley Arnage και ως γνωστόν, μ' αρέσει να συναναστρέφομαι ωραία αντικείμενα. Ας ρίξω μια ματιά και πίσω να δω αν όλα είναι στη θέση τους. Εργαλεία, λάμπες, γάντια, όλα τακτοποιημένα. Καλοκαίριασε κιόλας, πρέπει να αλλάξω τις ομπρέλες, να βάλω τις θαλάσσες. Μην ξεχάσω και φωνάζει αυτός. Καλούτσικος είμαι. Πότε θα βγει από το δωμάτιο? Παράργησε. Λες να του συνέβη τίποτε? Από αλλού τον περίμενα, από αλλού ήρθε. Έλα πάμε, πάμε, πάμε να φύγουμε. Και άσε τώρα την κυρία να ψάχνει μπλε Φεράρι. Ξεκίνα. Ήθελε και γάμο το πουλάκι μου. Αγισίλα, πώς σου φάνηκε το αυτοκίνητο? Πώς να μου φανεί, κύριε? Αρχοντική μετακίνηση. 6.750 κυβικά, 2 τούρμπο, καλά τα 450 άλογα δεν λέω, αλλά αυτή η ροπή των 80 κιλών το κάνει πραγματικά αρχοντικό. Ας πιούμε ένα ποτάκι. Αγισίλαε, γιατί δεν έχει πάγο στο ψυγείο? Συγγνώμη για την παράληψη. Δεν θα ξανασυμβεί. Τέλος πάντων. Ναι. Αφού σου είπα. Α, όχι να πουλήσεις, να αγοράσεις. Τι ποιες μετοχές, παιδί μου. Το χρηματιστήριο να αγοράσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν συνονοούμε. Πίσω, πώς είναι το αυτοκίνητο? Φαντάσου με άνετο, ε. Τώρα όχι να σε πενέβωρα, Αγισίλα, ε. Α,
Αλλά όταν οδηγάς εσύ, όλα τα αυτοκίνητα καλά μου φαίνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό μου φαίνεται λίγο καλύτερο. Θεωρώ ότι αποχώρησε εδώ πίσω η μαρχοντικά. Από ποιότητα κατασκευής υπεράνω συζήτησης και από ποιότητα μετακίνησης άριστη. Γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια. Τι ζητάμε κι εμείς από ένα αυτοκινητάκι? Δεν λέω, καλή η Bentley Continental και αυτή είναι η leader της εταιρείας, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Πρέπει να την οδηγάω μόνος μου. Γι' αυτό και εγώ προτίμησα αυτή. Άλλη χάρη ο σοφέρ. Άλλη. Ασφαλώς. Αγισίλα, όπως σου έχω πει και κατ' επανάληψη, η φιλοσοφία μου είναι μία. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Θα μας κάψει ο Θεός.